Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να γίνει η πρώτη πώληση ακινήτου με ένα κλικ από τον υπολογιστή, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Την ίδια στιγμή και οι τράπεζες βρίσκονται σε διεργασίες για τη δημιουργία και δικών τους ηλεκτρονικών πλατφορμών, μέσω των οποίων θα πωλούν τα ακίνητα που έχουν περάσει στην κατοχή τους. Υπολογίζεται ότι το τέλος του 2017 περισσότερα από 5.000 ακίνητα θα έχουν πάρει τον δρόμο του πληστηριασμού και δεν αποκλείεται να έχουν αλλάξει χέρια, ενώ εντός του 2018 αναμένεται ο αριθμός αυτός να διπλασιαστεί. Στη τελική ευθεία για το μεγάλο ραντεβού της ΔΕΘΗΣ έρχεται από σήμερα η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα εγκαινιάσει στα Ιωάννινα τα νέα τμήματα της Ιωνίας Οδού, ενώ αύριο θα υπογράψει στη Καβάλα μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό του Μπόικο Μπορίσοφ την συμφωνία για τη σιδηροδρομική σύνδεση των δύο χωρών. Δίνοντας ένα στίγμα των όσων πρόκειται να ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για τη νέα Ελλάδα που πρέπει να οικοδομηθεί μετά την μνημονιακή εποχή. Η Apple θέλει να αλλάξει τον τρόπο που ο κόσμος θα χρησιμοποιεί το iPhone, εξαφανίζοντας το Home Button από την επόμενη high-end έκδοση του τηλεφώνου της, του οποίου σχεδόν ολόκληρη επιφάνεια θα καταλαμβάνεται από την οθόνη, έτσι ώστε να θεωρεί τη μεγαλύτερη αναβάθμιση που έγινε ποτέ στα 10 χρόνια ζωής του iPhone. Η εταιρεία ετοιμάζει συνολικά 3 νέα iPhone για παρουσίαση το Σεπτέμβριο, μένει λοιπόν να τα δούμε. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο κυμαίνει στους 810,54 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,23%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, στο insider.gr.